Έτσι τους βλέπει όλους ο Άρχοντας, λέμε, έτσι τους βλέπει. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, αυτά είναι κι άλλια. Δεν είχα πιο μεγάλα ρεπτήρια, τι να κάνω. Κάτσε να βάλω γυαλιά, δεν βλέπω την τύφλα μου. 12 ταινίες έχει κεράσει ο Άρχοντας. Από το 1998 μέχρι και σήμερα, ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει κυκλοφορήσει 12 ταινίες μεγάλου μήκους και κάθε μία από αυτές είχε να χαρίσει και κάτι και στον θεατή αλλά και γενικά στον κινηματογράφο. Με αφορμή λοιπόν την κυκλοφορία του Oppenheimer, ήρθε επιτέλους η στιγμή να βάλουμε όλες τις ταινίες του αγαπημένου μας Χριστόφορου, του Χριστόφορου της καρδιάς μας, από την χειρότερη, τρόπος του λέγει, προς την καλύτερη, πάντοτε μέσα από τα δικά μου ταπεινά μάτια. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει αυτό που βλέπεις εδώ πέρα και είσαι καινούριο ή καινούρια, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις και τα επόμενα και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να μετρήσουμε αντίστροφα. Νούμερο 12. Tenet. Όταν κυκλοφόρησε η ταινία Tenet μέσα στην καραντίνα, ήταν τριπλή χαρά για μένα. Δηλαδή, ήταν που ήταν χαρά από μόνο του ότι έβγαζε νέα ταινία ένας από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες, ίσως και ο αγαπημένος μου, αλλά αυτό, εάν το βάλεις και σε συνδυασμό με το ότι λίγο καραντίνας είχαμε να δούμε νέα ταινία για πάνω από ένα χρόνο και ότι γενικά εκείνο τον καιρό δεν επιτρεπόταν να πας και πουθενά, όπως και να το κάνεις, το σινεμά το συνδυάζεις στο μυαλό σου και ως μια βόλτα. Να ξεσκάσεις, παιδί μου. Και συνήθως όταν για κάτι οι προσδοκίες ανεβαίνουν τόσο πολύ, όταν περιμένεις τόσα πολλά από κάτι συγκεκριμένο, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να σε απογοητεύσει στο τέλος. Δεν είναι, παιδί μου, πως το Tenet είναι κακή ταινία ή ότι έχει κενά ή ότι υστερεί κάπου. Αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι πως ο Christopher Nolan με αυτή την ταινία τερμάτισε την πίστα και έπαιξε και όλα τα DLCs στο Nightmare Mode. Όλες οι ταινίες του Christopher Nolan έχουν ένα κοινό. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι με τον χρόνο, όπως και η τελευταία του ταινία δηλαδή. Στη βάση της είναι ένα χρονοκυνηγητό. Αν μου επιτρέπετε τη φράση. Oppenheimer τρέχει να προλάβει να φτιάξει την πρώτη πυρηνική βόμβα πριν από τον εχθρό. Το Tenet λοιπόν είναι το expansion αυτού του μοτίβου. Αφού παίζει μπάλα σε δύο σύμπαντα, το κανονικό και το αντεστραμμένο, προσπαθώντας τώρα να εξηγήσει, ρε παιδιά, κάτι στο θεατή που από τη φύση του είναι σχεδόν αδύνατο να το αντιληφθεί το μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Η ταινία βέβαια κάνει οπτικό exposition με τον πιο απλό τρόπο που θα μπορούσε και στη συνέχεια διαχωρίζει τα δύο σύμπαντα, κυρίως με το soundtrack που παίζει από πίσω κάθε φορά. Καληνύχτα στους δικούς μας δηλαδή. Και το λέω αυτό γιατί οι μισοί δεν έχουν καν την ικανότητα να διαχωρίζουν μελωδίες, οι μισοί από αυτούς δεν θα δουν καν την ταινία στο σινεμά, δεν την είδαν μάλλον καν την ταινία στο σινεμά γιατί καραντίνα, οι μισοί από αυτούς τώρα δεν θα τη δουν καν σε καλό ηχοσύστημα και οι μισοί από αυτούς δεν θα έχουν καν την προσοχή τους συνεχώς στην οθόνη. Και όταν βλέπεις ταινία Christopher Nolan, πόσο μάλλον στο Tenet, εάν πάρεις τα μάτια σου έστω για λίγο από την οθόνη, τα λέγαμε καληνύχτα. Α, ναι. Και να πούμε και πως είναι από τις ταινίες που χρειάζεται σίγουρα πάνω από μία θέαση για να την καταλάβεις 100%. Άρα κόψτε άλλο ένα μισό. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, η ταινία Tenet δεν θα μπορούσε να μην ήταν στην τελευταία θέση αυτής της κατάταξης. Διότι, ναι, μιλάμε για ένα κινηματογραφικό επίτευγμα όσον αφορά τον τεχνικό τομέα αλλά και τον συγγραφικό. Αλλά πιο πολύ εγώ το βλέπω σαν ένα σκηνοθετικό flex από τον Christopher Nolan, δηλαδή δείτε τι μπορώ να κάνω πλέον, παρά σαν ένα έργο για τον θεατή. Αυτά, προχωρά. Νούμερο 11. Following. The following is my explanation, more of an account of what happened. Μιλήσαμε στο 12 για τον τερματισμό του παιχνιδιού, πάμε τώρα στο 11 να μιλήσουμε για την αρχή του. Η αρχή, λένε, είναι το ίμιση του παντός και σε αυτή την περίπτωση το ίμιση του παντός ξεπερνάει μέχρι και τα καλύτερα δημιουργήματα άλλων σκηνοθετών. Ο Christopher Nolan στα ξεκινήματά του, όπως και οι περισσότεροι δημιουργοί, δεν είχε μία στις τσέπες του, παιδιά, δηλαδή ανάποδα να τον γύριζες δεν θα πέφτε ούτε καρφίτσα. Σιγά σιγά όμως, με δουλειά και προσήλωση, κατάφερε να μαζέψει το ποσό των 6.000 δολαρίων και το επένδυσε στη δημιουργία της πρώτης του ταινίας μεγάλου μήκους. Είδατε, παιδιά, αυτοί που είναι πορωμένοι με τη δουλειά τους αφαιρώνουν τα λεφτά που βγάζουν στη δουλειά τους. Δεν παίρνουν αμάξια και σπίτια. Τα επενδύει λοιπόν αυτά τα λεφτά στην πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, μια ταινία που γυρίστηκε με φίλους του ηθοποιούς και μη δηλαδή του σκηνοθέτη τα Σαββατοκύριακα με σύμμαχο μόνο
το φως της ημέρας. Με άλλα λόγια, πάνω κάτω τι λες και φοιτητό ταινία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο επέλεξε κιόλας την ασπρόμαυρη εικόνα για την πρώτη του ταινία ο Νόλαν, γιατί δεν είχε τα μέσα που ήθελε ώστε να χρωματίσει την ταινία του όπως αυτός ήθελε. Άσχετα από αυτή η αισθητική, αυτή η υποχρεωτική επιλογή μάλλον στην αισθητική της ταινίας έδωσε ένα πιο έντονο νεο-νουάρ στοιχείο στο Following. Όποιος λοιπόν δει σήμερα το Following έχοντας δει ήδη μεταγενέστερες ταινίες του Christopher Nolan θα παρατηρήσει πως πολλά στοιχεία που χρησιμοποίησε σε αυτές υπάρχουν και στην πρώτη ταινία. Άλλωστε, μιλάμε για μια ταινία που μας μιλάει για την εξαπάτηση και την κλοπή χαρακτηριστικά που είδαμε στις ταινίες The Prestige και Inception αντίστοιχα. Μάλιστα, ο βασικός πρωταγωνιστής και κλέφτης ονείρων του Inception, ο Cobb, μοιράζεται το ίδιο όνομα με τον κλέφτη της ταινίας Following. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Α, και μέσα σε όλα αυτά, βάλτε και το ιδιαίτερο σκηνοθετικό στυλ της ταινίας, ένα ιδιαίτερο χρονολογικό ράψιμο που ανεβάζει το suspense του θεατή, ώστε στο τέλος να τον αποτελειώσει με ένα plot twist. Ένα σκηνοθετικό στυλ που χρησιμοποιεί ο Νόλαν μέχρι και σήμερα. Νούμερο 10. The Dark Knight Rises. Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it. Το The Dark Knight Rises, κυρίες και κύριοι, είναι μια ταινία που την έχω δει πολλές φορές μεν, λιγότερες από όλες τις υπόλοιπες της Nolan Batman τριλογίας δε. Καλά σε όσα χρήματα θες άρχοντα, του λένε από τη Warner, εμείς σε εμπιστευόμαστε και καλά έκαναν δηλαδή. Για όσους δεν το ξέρουν λοιπόν, ο Christopher Nolan δεν είναι καθόλου μα καθόλου fan των sequel. Το έχει δηλώσει άλλωστε άπειρες φορές και μάλιστα δεν ήταν καν ποτέ στο μυαλό του μετά το Batman Begins να συνεχίσει με κάποια άλλη ταινία Batman, άσχετα εάν στο τέλος κατέληξε να βγάλει μια ολόκληρη τριλογία, ευτυχώς δηλαδή για εμάς και για όλο τον κινηματογράφο. Τώρα, δεν ξέρω εάν του χάλασε τα σεναριακά σχέδια του ο θάνατος του Heath Ledger και αναγκάστηκε να αλλάξει σενάριο στην τρίτη ταινία, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι από τα αγαπημένα. Δεν είναι κακό, δεν λέω αυτό σε καμία περίπτωση, μην μπερδεύεστε, κάθε άλλο μάλιστα, αλλά δεν είναι από τα αγαπημένα μου, αυτό λέω. Τα αγαπημένα μου σημεία όμως σε αυτή την ταινία είναι η ομή βία που παρουσιάζει στο θεατή. Μια βία που λατρεύω να βλέπω στις σουπεριρωικές ταινίες και μου έχει λείψει, ρε παιδιά, απίστευτα πολύ τα τελευταία χρόνια. Βία που στην πλειοψηφία της χαρίζεται διάπλατα από τον κακό της ταινίας, τον Bane, ο οποίος είναι ενσαρκωμένος από τον γνωστό και μη εξαιρεταίο και συνονόματό μου, Tom Hardy, ο οποίος έχει πέσει στο τσουκάλι με τα αναβολικά σε αυτή την ταινία. Το βρωμόξυλο που τρώει ο Batman σε αυτή την ταινία, παιδιά, δεν περιγράφεται με λόγια. Μέχρι λαβεί smackdown στη μέση του κάνει ο Bane για να τον σπάσει στα δύο και να τον πετάξει μετά μέσα σε ένα λάκκο να ψοφήσει με την ησυχία του. Αλλά εντάξει, είναι ο Batman οπότε επιστρέφει, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι γιατί βρίσκεται στην δέκατη θέση. Πολύ απλά, ρε παιδιά, γιατί ο Nolan έχει βγάλει καλύτερες ταινιάδες. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, τι να κάνουμε τώρα. Α, και να πω και κάτι άλλο, έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι αναρωτιούνται εάν το τέλος της ταινίας είναι αληθινό ή όχι. Αυτό που βλέπει ο Alfred εννοώ στο τέλος, γι' αυτό που λένε όλοι που δείχνουν, που βλέπει τον Bruce Wayne με την Catwoman κτλ. Κτλ. Δεν λέω άλλα, μήπως κάποιος δεν την έχει δει. Είναι απόλυτα ξεκάθαρη η απάντηση και ίσως να τη δώσουμε σε κάποιο μελλοντικό βίντεο. Νούμερο 9. The Prestige. Are you watching closely? Για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα εξ αρχής, αδιαμφισβήτητα μιλάμε για ταινιάρα τώρα. Δεν θα ξεχάσω με τίποτα, παιδιά, την πρώτη φορά που είχα δει την ταινία το πόσο είχα γοητευτεί με την πάρτι της. Δύο μάγοι της εποχής οι οποίοι μάχονται με ό,τι έχουν και δεν έχουν μεταξύ τους για το ποιος θα υπερισχύσει. Τι ιδιάρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Την θεωρούσα και ακόμη την θεωρώ δηλαδή τρελή και πολύ ξεχωριστή ιδέα. Επίσης μιλάμε για μια ταινία που πρωταγωνιστούν οι Christian Bale και Hugh Jackman και όχι απλά πρωταγωνιστούν, δίνουν και τον καλύτερό τους σε αυτό και δεν θέλω να ξεχνάμε τον άρχοντα Michael Caine, ο οποίος σε αυτή την ταινία έχει και έναν αρκετά κεντρικό ρόλο. Όπου, παιδιά, υπάρχει Michael Caine, ανεβαίνει level ταινία. Τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέω. Και κάπου εδώ θα σταματήσω να σας λέω τι μου αρέσει στο The Prestige, γιατί μου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα σας πω τι δεν μου αρέσει και γι' αυτό το λόγο την έβαλα στην αντιθέση. Νούμερο 1 λοιπόν πράγμα που δεν μου αρέσει είναι το soundtrack του. Το θεωρώ πολύ αδύναμο έως ανύπαρκτο, κάτι που έρχεται αρκετά σε σύγκρουση με τη γενική φιλοσοφία του σκηνοθέτη σε αυτόν τον τομέα. Και το δεύτερο είναι
το σενάριο. Ω, ναι, καλά, ακούσατε. Μην προβολείτε, ρε, περιμένετε, θα σας πω. Μετά από τις δεκάδες φορές που έχω δει το The Prestige, και θα συνεχίσω να το βλέπω δηλαδή και στο μέλλον, έχω αντιληφθεί πως σεναριακά υπερβάλλει αρκετά χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο τις περισσότερες φορές. Μία υπερβολή που είναι και το κεντρικό θέμα της ταινίας, διότι προέρχεται από τις αιμονές των πρωταγωνιστών, αλλά εμένα, εντάξει, συγγνώμη παιδιά, με πετάει εκτός από κάποια στιγμή και μετά. Όμως κυρίες και κύριοι, όπως προείπα, θα συνεχίσω να βλέπω αυτή την ταινία γιατί τρελαίνομαι να χάνομαι μέσα στο σύμπαν που δημιουργεί. Τρελή ατμόσφαιρα, φοβερά κοστούμια, φοβερές ερμηνείες και Scarlett Johansson στα καλύτερά της. Νούμερο 8. Dunkirk ή αλλιώς Dunkirk. Σε αντίθεση με το The Prestige, το Dunkirk, όσο το βλέπω, τόσο περισσότερο κιόλας το εκτιμώ και ανεβαίνει στα μάτια μου. Ο τρόπος με τον οποίο ο Christopher Nolan παίρνει ένα ιστορικό γεγονός και το φέρνει στα δικά του μέτρα είναι πραγματικά απίστευτο. Αλλά επίσης απίστευτο είναι το πώς η σκηνοθετική αισθητική του Nolan όχι απλά δένει με αυτό το περιστατικό, αλλά το αναδεικνύει κιόλας όσο δεν πάει άλλο σε κινηματογραφικό επίπεδο. Μία μάχη με τον χρόνο για άλλη μία φορά, ναι κυρίες και κύριοι, τρία timelines, στεριά, θάλασσα και αέρας, που η πράξη σου στο κάθε ένα από αυτά επηρεάζει άμεσα το άλλο, χωρίς να το γνωρίζουν όμως αυτό οι πρωταγωνιστές πάντοτε. Πιστεύω πως η επιτυχία αυτής της ταινίας είναι πως μπορεί να την απολαύσει ακόμα και κάποιος ή κάποια που δεν του αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες. Φτάνει βέβαια να παρακολουθεί προσεκτικά και να μην κοιτάει το κινητό κάθε 10 λεπτά, έτσι δεν βλέπεις ταινία. Παιδιά, άμα έχετε τέτοιους στην παρέα σας, σιγά σιγά απομακρύνετε τους. Είναι επικίνδυνες, σας λέω! Για την κινηματογραφική σας υγεία, έτσι. Όταν βλέπουμε ταινία, τα κινητά στην τσεπούλα. Ευχαριστώ. Α, και να πω και κάτι τελευταίο. Τι χρωματάρες έχει αυτή η ταινία! Τι τρελό color grading έχει παιχτεί εδώ πέρα. Ειλικρινά, δεν ευχαριστιέται το μάτι μου καμία άλλη ταινία όπως με αυτήν. Μπράβο στους κολορίστες, αλλά και στον Ζημεράρα για το soundtrack που πραγματικά κλέβει την παράσταση για άλλη μία φορά. Νούμερο 7. Batman Begins. Oh, you wouldn't be interested in that. Η καλύτερη solo ταινία Batman. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Νομίζω πως μπορούμε όλοι. Δεν λέω ότι σε εκτιμώ, πολύ καλές και οι ταινίες του Tim Burton με τον Michael Keaton, αλλά νομίζω πως το Batman Begins το πάει σε άλλο επίπεδο το θέμα. Βασικά, εντάξει, είναι θέμα προτίμησης εδώ που τα λέμε, γιατί οι ταινίες του Burton κομιξίζουν πιο πολύ, είναι πιο κωμικοκεντρικές, που για κάποιους αυτό είναι πλεονέκτημα, για μένα δεν είναι και τόσο. Πάντως τα ακούω όλα, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, στο Begins τώρα, μιλάμε για μια ταινία, παιδιά, με 0 CGI. Ναι, 0, πιστέψτε το. Επίσης, ο Christopher Nolan είχε ένα συγκεκριμένο όραμα για τον Batman από τις αρχές της καριέρας του. Τι, δεν με πιστεύεις, για δες αυτό. Τι είναι τώρα, δεν μιλάμε. Μην ξαναμφισβητήσεις το Θωμά. Θα χάσει το λέω. Ήθελε σαν τρελός ο Christopher Nolan να ασχοληθεί με τον Batman. Και το κατάφερε. Και όταν κάποιος θέλει τόσο πολύ να ασχοληθεί με κάτι, το γουστάρει, είναι και λίγες οι πιθανότητες να αποτύχει στο τέλος. Είναι το αντίθετο δηλαδή από αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο με κάτι οι παίκτες που τους παρακαλάνε να έρθουν και τελικά έρχονται με τα χίλια ζόρια και αποδεικνύονται παλτά. Παρένθεση! Η Ντολανάρα επίσης έχει πει επανελειμμένα, έχει εκδηλώσει πολύ έντονο ενδιαφέρον, πως θέλει να σκηνοθετήσει James Bond ταινία. Οπότε και φτεδάκια μου γλυκά. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που κάνετε και το restart στο franchise να πάρετε τον Nolan. Για τον Nolan μιλάμε. Μην είστε τρελοί, πάρετε τον. Το λοιπόν, η πρώτη ταινία Batman του Χριστόφορου της καρδιάς μας βάζει τις βάσεις για την υπέροχη τριλογία που ακολούθησε, παρουσιάζοντας στο κοινό έναν σούπερ ήρωα όσο πιο κοντά γίνεται στην πραγματικότητα. Με αληθοφανή όπλα, με γκατζετάκια βγαλμένα από τον αληθινό στρατό, με αληθοφανέ σενάριο που κάνει τον Batman να ξεπηδά οργανικά μέσα από την σακπίλα της Gotham. Με τον Christian Bale να χαρίζει στον Batman μια εκδοχή που ακροβατεί πάρα πολύ και συνεχώς μεταξύ φωτός και σκοταδιού, πολύ απλά γιατί έτσι είναι η φάτσα του Christian Bale από τη φύση της. What the hell are you? Με Κίλιαν Μέρφι σε ρόλο κακού, με Γκάρι Όλτμαν ως Γκόρντον και με... Ελάτε τώρα, ξέρετε τι θα πω. Και με Μάικλ Κέιν να παίζει τον καλύτερο Άλφρεντ που έχει ποτέ δει η μεγάλη οθόνη. Και όχι μόνο έτσι. Για όποιον γουστάρει τον Batman Begins, υπάρχει και αναλυτικό καλή ή κακή βίντεο που μπορείς να πατήσεις κάπου εδώ πάνω και να απολαύσεις. Προχωράμε. Νούμερο 6. Oppenheimer. Have a 12-month head start.
18. How could you possibly know that? Ένας πάρα πολύ διαφορετικός Νόλαν από αυτά που έχουμε συνηθίσει και έχουμε δει στο παρελθόν. Ένας Νόλαν που σίγουρα θα διχάσει το κοινό, κυρίες και κύριοι, με την τελευταία του ταινία, διότι πλέον αυτό που μου βγάζει εμένα είναι πως επειδή ήδη έχει κτίσει ένα όνομα, δεν τον νοιάζει και τόσο να εντυπωσιάσει, να κερδίσει τις εντυπώσεις ή να κάνει εκπτώσεις για να αρέσει το έργο του στο ευρύ κοινό. Σίγουρα το μάρκετινγκ της ταινίας θα τράβηξε και κόσμο που δεν θα εκτίμησε αυτό που είδε, γιατί ήταν εκπληκτικά και τα τρέιλερς αλλά και τα εικαστικά της ταινίας. Αλλά σίγουρα είμαι 1000% σίγουρος ότι θα κέρδισε και πολλούς υποστηρικτές από το πουθενά. This is a matter of life and death. I can perform this miracle. Το Oppenheimer, κυρίες και κύριοι, είναι η τέλεια μίξη μεταξύ παλιού καλού σινεμά με την νέα σύγχρονη σκηνοθεσία και κινηματογράφηση του Christopher Nolan. Είναι απίστευτο πως μέσα από μια βιογραφική ταινία που ο θεατής ξέρει, ίσως μάλλον να ξέρει την τελική κατάληξή της, ο Nolan καταφέρνει να βγάλει το suspense και την αγωνία που θα κρατήσει τον θεατή καθυλωμένο για 3 ολόκληρες ώρες. Δεν θέλω να ξεχνάμε, παιδιά, ότι μιλάμε για ένα δράμα ουσιαστικά που έχει αποδοθεί όμως με τέτοιο τρόπο ώστε να σου δίνει την ψευδαίσθηση ροής μιας ταινίας δράσης. Με κτίσιμο αγωνίας, κορύφωση και plot twist στο τέλος. Ναι, παιδιά, σε βιογραφική ταινία plot twist. Και να ξέρεις την ιστορία δεν έχει σημασία. Θα το φας και εσύ, πίστεψέ με. Θα σε βάλει ο Christopher Nolan στο τρυπάκι και θα το φας. Το λέω. Είναι ξεκάθαρο από χιλιόμετρα, παιδιά, ότι ο Nolan έβγαλε γούστα στο Oppenheimer και σκηνοθετικά, αλλά και στο cast αφού κατέβασε, όπως συνήθως κάνει δηλαδή, αλλά εδώ υπερέβαλε λίγο παραπάνω, μια μικρή ή όχι τόσο μικρή dream team για να παίξει μπάλα. Και νομίζω πως δικαιώθηκε απόλυτα με την επιλογή του. Εάν μιλούσαμε για άλλον σκηνοθέτη, θα βρισκόταν σίγουρα στη θέση νούμερο 1 το Oppenheimer της κατάταξης, αλλά σήμερα μιλάμε για τον σκηνοθέτη. Οπότε, στο νούμερο 6. Νούμερο 5. Insomnia. Πώς μου είχε ξεφύγει, παιδιά, εμένα το Insomnia τόσα χρόνια, πραγματικά. Πώς γίνεται, ποιος είχε συνωμοτήσει για να μην έχω δει εγώ αυτή την ταινιάρα. Ακούστε, Christopher Nolan ταινία με πρωταγωνιστή έναν από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, αλλά και έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών, τον Τιτάνα Αλ Πατσίνο. Και βάλτε και κερασάκια στην τουρτάρα τους Ρόμπι Williams και Χίλαρη Σουάν. Λοιπόν, σε όσους αρέσουν τα αστυνομικά thriller, το Insomnia είναι must watch. Σε όσους τώρα, όπως και ο άνθρωπος που σας μιλάει αυτή τη στιγμή, τους αρέσουν τα αστυνομικά thriller που τοποθετούνται κιόλας σε χιονισμένα τοπία, σε σκοτεινιά και καταχνιά, τότε τρέξτε, τρέξτε σας λέω να δείτε αυτή την ταινία. Η φωτογραφία που έχει το Insomnia δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα για εικόνα, για φωτογραφία που θες να γλύψεις την οθόνη της τηλεόρασής σου. Θέλετε να το πάμε σεναριακά? Λοιπόν, μία ταινία 2 ώρων που σε διχάζει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της, αφού ο πρωταγωνιστής της ακροβατεί μεταξύ ηθικής και ανηθικότητας. Το Insomnia έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Αλάσκα, μια τοποθεσία καθόλου τυχαία, κυρίες και κύριοι, αφού το καλοκαίρι δεν νυχτώνει ποτέ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκείνο το σημείο, γεγονός που ενισχύει υποσυνείδητα στο μυαλό του θεατή την αίσθηση της αϊπνίας που χαρακτηρίζει το πρωταγωνιστή της ταινίας καθόλου τη διάρκεια της. Άλλωστε, αυτό μαρτυρά και ο τίτλος της ταινίας, Insomnia, δηλαδή αϊπνία στα αγγλικά. Εάν λοιπόν σας έχει ξεφύγει και εσάς αυτή η ταινιάρα του Christopher Nolan, κάντε το δώρο στον εαυτό σας και δείτε. Νούμερο 4. Memento. Στο νούμερο 4, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα βάλω την ταινία... Ποια ταινία είπα ότι θα βάλω στο νούμερο 4? Πού... Ξέχασα. Κάτσε να δω. Α, ναι ρε, το Memento! Ένας άνδρας με βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης προσπαθεί να εντοπίσει τον δολοφόνο της γυναίκας του. Κοιτάξτε, κανονικά δεν χρειάζεται καν να πω κάτι άλλο, γιατί η ιδέα του project από μόνη της εξηγεί τα πάντα. Πάρτε λοιπόν τώρα αυτήν την ιδέα της βραχυπρόθεσμης μνήμης του πρωταγωνιστή και διηγηθείτε την ιστορία του από το τέλος προς την αρχή, ώστε να την εκμεταλλευτείτε στο έπακρο. Στην ουσία, κυρίες και κύριοι, το Memento είναι μια ταινία μυστηρίου που ο detective, το θύμα και ο θήτης είναι ακριβώς το ίδιο άτομο. Εάν λοιπόν, όπως προείπα, το Following ήταν η αρχή του παιχνιδιού για τον Christopher Nolan και το Tenet είναι ο τερματισμός
και όλα τα DLCs και στο Nightmare Mode, το Memento είναι το πρώτο δύσκολο boss. Ό,τι ακριβώς πειραματισμό έκανε στην πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, το τελειοποίησε στο Memento. Και σε αυτή την ταινία έχουμε τρία διαφορετικά timelines, ραμμένα αριστοτεχνικά μεταξύ τους, μέσω κυρίως οπτικών λεπτομεριών. Κάποιες φορές είναι ένα αντικείμενο που εμφανίζεται ξανά στην οθόνη ή άλλες ολόκληρη αλλαγή χρωμάτων στην οθόνη. Με έναν Guy Pearce να δίνει την ερμηνεία της ζωής του, με την Carrie Ann Moss στα καλύτερά της και με Joe Pantoliano να κάνει θαύματα για άλλη μια φορά με τη σκατόφατσά του. So where are you? You're in some motel room? You just wake up and you're in... There's the key. Το Memento, κυρίες και κύριοι, αν το προσέξετε, είναι μια ταινία που μπορώ να πω οι σεκάνς του ξεκινούν όπως θα ξεκινούσαν και σε ένα βιντεοπαιχνίδι horror. Δηλαδή, ένας πρωταγωνιστής μέσα σε ένα μέρος που δεν γνωρίζει κανείς πως βρέθηκε εκεί πέρα και πρέπει σιγά σιγά με αυτά που βρίσκεις παίζοντας να ανακαλύπτεις και την ιστορία. Κάτι που εγώ, παιδιά, λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το έπαιξα. Που το είδα. Τέτοιες πρωτοποριακές ιδέες είναι, ρε παιδιά, που μου λείπουν από τον σύγχρονο κινηματογράφο. Έχω να δω μια νέα ταινία και να ενθουσιαστώ με το κόνσεπτ πάρα πολλά χρόνια όμως. Και να σας πω και κάτι, ας είναι κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο και ας μην είναι και εκτελεσμένο σωστά, ρε παιδί μου, τουλάχιστον να δω κάποιον να τολμά και ας αποτύχει. Εάν λοιπόν σου έχει λείψει και εσένα αυτό το πράγμα, δείτε ξανά το Memento. Προχωράμε. Νούμερο 3, The Dark Knight. Ωπ, τι έγινε, περίμενες να το δεις το νούμερο 1, ε. I'm there. What's the difference between you and me? I'm not wearing hockey pads. Εντάξει, αν είστε παλιοί σε αυτό το κανάλι, δεν χρειάζεται να σας πω και κάτι παραπάνω για το The Dark Knight. Έχετε ήδη δει το καλή ή κακή βίντεο και ξέρετε τα πάντα για τη συγκεκριμένη ταινία. Για τους καινούριους λοιπόν της παρέας θα πω δύο πράγματα. Να σας πω καταρχάς πως τη θεωρώ την καλύτερη σουπερηρωική ταινία όλων των εποχών, με διαφορά κιόλας. Και όχι μόνο, γιατί είναι και μία από τις καλύτερες ταινίες δράσης γενικά όλων των εποχών. Με τον κακό της τώρα να βρίσκεται επίσης σίγουρα στο top 5 των καλύτερων κακών στην ιστορία του κινηματογράφου, με τον καλύτερο Batman που έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον στη μεγάλη οθόνη, και βάλτε στην εξίσωση και όσα θετικά είπα πιο πριν για τον Batman Begins. Μόνο που εδώ, σε αντίθεση με τον Batman Begins, είχε ξεκινήσει αυτό που λέμε λευκή επιταγή στον Άρχοντα. Γιατί μετά την επιτυχία των Batman Begins και The Prestige, η Warner είπε αυτό το Άρχοντα, Νόλαν, πάρε μας τα υπάρχοντα. Από εμάς έχεις ό,τι θες, φτιάξε ό,τι γουστάρεις. Δεν μου το λέει, ρε παιδιά, και μέρα κανένας αυτό. Μιλάμε τα κύρια γαμπόσε. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμη για να πω για το The Dark Knight, ρε παιδιά. Τόσα χρόνια σας έχω πει τα πάντα για αυτή την ταινία και καινούργοι να είστε, τρέξτε πίσω να δείτε τις βιντεάρες που έχουν βγει. Ο μοναδικός λόγος τώρα που βρίσκεται στο νούμερο 3 αυτής της κατάταξης είναι γιατί οι επόμενες δύο ταινίες είναι από άλλο πλανήτη, ειδικά η μία είναι κυριολεκτικά. Νούμερο 2, Inception. Το Inception για εμένα είναι το Holy Grail του Christopher Nolan, τουλάχιστον σεναριακά. Αυτό το concept από την πρώτη μέρα που το άκουσα μέχρι και σήμερα με εντυπωσιάζει ακριβώς το ίδιο. Το έχω δει πόσες φορές, ρε παιδιά, και ακόμη με εντυπωσιάζει και με συνεπέρνει με τον ίδιο τρόπο. There's no use threatening him in a dream, right, Ma? That depends on what you're threatening. Ένα σενάριο, κυρίες και κύριοι, που γραφόταν για 10 ολόκληρα χρόνια από τον Christopher Nolan και μας μιλάει για έναν κλέφτη που έχει την ικανότητα να μπαίνει μέσα στα όνειρα των ανθρώπων και είτε να αντλεί σημαντικές πληροφορίες, είτε μπορεί να φυτέψει και μία νέα. Και αν τώρα τα 10 χρόνια σας φαίνονται υπερβολή για ένα σενάριο, να σας πω πως εάν κάποιος από εσάς δει την ταινία είτε μία είτε και περισσότερες φορές, θα καταλάβει και με το παραπάνω γιατί γραφόταν 10 χρόνια αυτό το σενάριο. Η λεπτομέρεια που υπάρχει μέσα στο σενάριο του Inception δεν περιγράφεται με λόγια. Είναι γνωστές οι επιρροές του Nolan για να συνθέσει αυτή την ιστορία, γιατί η παρθενογένεση, ρε παιδιά, στις μέρες μας δεν υπάρχει και δεν με χαλάει καθόλου αυτό. Αλλά μιλάμε τώρα για έπος. Επίσης, να πω και κάτι τώρα επί τη ευκαιρία. Ο Nolan στις ταινίες του γενικά συνηθίζει να έχει μια dream team για cast, όμως, παιδιά, τους δίνει να παίξουν και ρολάρες κακά τα ψέματα τώρα. Γι' αυτό και σήμερα όλοι οι ηθοποιοί παρακαλάνε να παίξουν μέσα σε ένα project του Christopher Nolan έστω και κάποιον μικρό ρόλο. Ο Leonardo DiCaprio λοιπόν πρωταγωνιστεί για μία και μοναδική φορά σε ταινία του Christopher Nolan, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, με τους Tom Hardy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page που τότε ήταν Ellen Page, Cillian Murphy, Marion Cotillard και εννοείται Michael Caine να τον πλαισιώνουν υπέροχα. Τι κάνει λοιπόν ο Christopher Nolan στο Inception? Ξεκινάει την ταινία του κανονικά σε ένα σύμπαν και σιγά σιγά την ανοίγει σε 4 διαφορετικά,
ξετυλίγοντας την ιστορία ταυτόχρονα και στα τέσσερα. Για να ενώσει αλλά ταυτόχρονα και να ξεχωρίσει λοιπόν αυτά τα τέσσερα σύμπαντα, το κάνει με χρώματα, με ήχο, παύλα, μουσική, καιρικά φαινόμενα αλλά και φυσικά φαινόμενα. Τώρα, εάν αυτό για να το κάνεις δεν πρέπει να είσαι ο γκουρού της σκηνοθεσίας, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να σας πω ειλικρινά. Και όχι απλά το κάνει κιόλας αψεγάδιαστα. Και μετά αναρωτιέστε ρε παιδιά, γιατί τον θεωρώ τον μεγαλύτερο κινηματογραφικό δημιουργό που έχει δει ποτέ αυτός ο κόσμος. Όχι σκηνοθέτη, μπερδευόμαστε, δημιουργό, ολοκληρωμένο δημιουργόλιο. Γιατί ο Νόλαν τα κάνει όλα τέλεια και συμφέρει. Πάμε στην κορυφή τώρα. Νούμερο 1. Interstellar. 1. Booster ignition and... Εάν με ρωτούσαν, πες μας ρε Θωμά, μια τέλεια ταινία, η πρώτη ταινία που θα μου ερχόταν στο μυαλό, παιδιά, θα ήταν σίγουρα το Interstellar. Ούτως ή άλλως, είμαι φαν των sci-fi ταινιών, αλλά sci-fi ταινία που να μην αψηφά κανένα φυσικό νόμο και να μην λέει φανταστικά πράγματα στο κοτσμάκι, δεν έχει υπάρξει και ούτε πιστεύω πως πρόκειται να υπάρξει και ποτέ. Άλλη. Μόνο ο Νόλαν μπορούσε να φτιάξει ταινία επιστημονικής φαντασίας χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τη φαντασία ενός actual επιστήμονα. Μόνο ο Νόλαν θα χρησιμοποιούσε απλή λογική σε μια ιστορία εντελώς εκτός λογικής. Μόνο ο Νόλαν θα επέλεγε έναν εκγενετής space cowboy για πρωταγωνιστή και μιλάω φυσικά για τον δάσκαλο πλέον, τον καθηγητή Μάθιου Μακόνακι, που χαρίζει σε αυτή την ταινία μια ανθρώπινη ζεστασιά που λίγοι ηθοποιοί παιδιά έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν στο θέατη. Μόνο ο Νόλαν θα προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν πιο πολλά πρακτικά εφέ σε ένα space drama. Μόνο ο Νόλαν θα έφυγε τόσα ανθρώπινα θέματα σε μια ταινία με θέμα το χαοτικό σύμπαν και θα σας έλεγα ακόμη περισσότερα για την ταινία Interstellar που κυκλοφόρησε το 2014, δηλαδή του χρόνου κλείνει 10 χρόνια από την κυκλοφορία της. Απλά εμείς εδώ πέρα θα γιορτάσουμε αυτή την επέτειο αρκετά πιο γρήγορα. Αυτή λοιπόν ήταν η δική μου αντίστροφη μέτρηση για τις 12 ταινιάρες που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα ο Christopher Nolan. Εσένα, ποια είναι η δική σου? Θα εκτιμούσα πολύ λοιπόν εάν πας κάτω στα σχόλια και μου γράψεις τη δική σου αντίστροφη μέτρηση με τις ταινίες του άρχοντα Christopher Nolan ή εντάξει, αν δεν τις έχεις δει όλες, ρε παιδί μου, γράψε μου την αγαπημένη σου από αυτές που έχεις δει. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν σου αρέσει αυτή η φωτεινή φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες παρέα μου μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι, να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!